Καλησπέρα σας, κύριε Πυριωτάκη. Καλησπέρα, κυρία Βακεφιανάκη. Καλησπέρα και σε όσους μας ακούν, στους ακροατές μας. Να είστε όλοι καλά και να προσέχουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται ότι η πανδημία είναι στο πικ της τώρα εδώ στη χώρα μας, βλέποντας και τα νούμερα. Και το θέμα του περίφημου lockdown, τώρα το έχουμε καθιερώσει, δεν χρησιμοποιούμε ελληνικό όρο όπως και άλλους, κύριε Πυριωτάκη. Για εσάς πώς είναι καταρχήν αυτή η περίοδος? Κοιτάξτε, όπως σε όλο τον κόσμο, πρέπει να είμαι προσεκτικός και το τηρώ, πρέπει να πω ότι το τηρώ πάρα πολύ. Βέβαια, τι να σας πω τώρα, κυρία Βακεφιανάκη, εγώ λόγω και της δουλειάς μου, διάβασμα, συγγραφή, έρευνα κτλ. Όλη μου η ζωή ένα παρατεταμένο lockdown ήταν. Απλώς τώρα γίνεται λίγο υπό συνθήκες ασχημές, με την έννοια ότι δεν μπορείς να κάτσεις έστω μισή ώρα να πεις ένα καφέ με ένα φίλο, να κουβεντιάσεις κλπ. Ναι. Πάντως φρόντισα να μην με ενοχλεί, να είναι παραγωγικό. Ετοίμασα τα βιβλία μου αυτό το χρόνο. Ήδη ένα έχει εκδοθεί. Το δεύτερο είναι, το πρώτο που έχει εκδοθεί και το περιμένω, θα έρθει από στιγμή σε στιγμή, είναι τα εκπαιδευτικά μου μελετήματα. Mm-hmm. Τι άλλο, για την εκπαίδευση θα γράφω. Βεβαίως. Και περιμένω και ένα ακόμα από το τυπογραφείο, το οποίο έχω στείλει, ένα λογοτεχνικό έργο με διηγήματα, mm-hmm. οι αγνοούμενοι. Mm-hmm. Και βεβαίως. Όμως ανησύχησα σήμερα πάλι με το να βλέπω 4.300 κρούσματα, 92 είπατε στο Ηράκλειο. Η κατάσταση θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Εμείς δεν μπορούμε άλλο να προσέξουμε και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την εικόνα. Ναι, είναι ένα θέμα. Βέβαια, πάντως, εδώ σε επίπεδο νησιού λέγεται ότι νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα αρχίσει πια η αποκλιμάκωση, δηλαδή ότι έχουμε φτάσει στο πικ και, να, είδατε τώρα άλλος ένας όρος, στην κορύφωση, ναι. Στην κορύφωση εδώ, ναι. Σε επίπεδο νησιού, ναι. Και θα αρχίσει σταδιακά μέσα στον Απρίλη η πτώση του αριθμού των νέων κρουσμάτων. Μήπως αυτό και το Πάσχα είναι ευχή όλων μας, ναι. Αλλά δεν εξαρτάται από τον κορονοϊό μόνο. Από μας κυρίως εξαρτάται, Ελένη μου, mm-hmm. και εμείς πρέπει αυτό να καταλάβουμε και πρέπει όσο πιο δυνατόν το κατανοήσουμε, όσο πιο γρήγορα το κατανοήσουμε, τόσο καλύτερα είναι για όλους μας. Και εύχομαι να συμβεί αυτό αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, θέλω να πω αυτό θέλω να συζητήσουμε, βεβαίως. Ναι, ευχαριστώ. Βέβαια, δεν έχουμε να πούμε καινούργια πράγματα, διότι ό,τι και να πούμε, αυτά έχουν λεχθεί 100 φορές. Θα ήθελα όμως να επισημάνουμε από αυτά όλα που λέγονται, ίσως τα κυριότερα. Και θα ήθελα να αρχίσω από το εξής. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο κορονοϊός δεν είναι ο κακός ιός, το κακό κάτι τι που έρχεται για να μας σκοτώσει. Όχι. Ο κορονοϊός έρχεται σε μας γιατί μόνο μέσα μας μπορεί να επιβιώσει. Μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί ο ίδιος να επιβιώσει, να πολλαπλασιαστεί και να διαιωνίσει το είδος του. Δεν έρχεται λοιπόν για να μας εξοντώσει, έρχεται για να διασωθεί ο ίδιος. Από μας εξαρτάται. Αν εμείς του κλείσουμε την πόρτα, τότε αυτός θα μείνει απ' έξω και θα εξοντωθεί. Δεν θα διαδίδεται, δεν θα μεταδίδεται. Και πώς θα του κλείσουμε την πόρτα? Τηρώντας τα μέτρα που τα πρωτόκολλα σήμερα προβλέπουν. Να μην λέτε, είναι γνωστά πλέον, ναι. Αυτά και σιλιοϊπωμένα. Ναι. Απόσταση, μάσκα, όχι νέες επαφές στο περιβάλλον μας κλπ.
Βέβαια, ένα θέμα, κύριε Πυρλιουτάκη. Να μην τα επαναλάβουμε, τα ξέρει όλος ο κόσμος πλέον. Ναι, πάντως το θέμα είναι ότι ναι, όντως χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα στην προκειμένη περίπτωση για να αναπαραχθεί. Ακριβώς, και να διορθωθεί. Πολύ καλά το είπε. Αλλά ναι, θανατώνει όμως δυστυχώς και ναι, τους ευεργέτες του εντός εισαγωγικών, αν θέλετε. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Ακριβώς όπως το λες. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να του κάνουμε το χατήρι να το αφήσουμε να εισέλθει μέσα μας, γιατί μαύρη μοίρα που μας έφαγε μετά. Βλέπετε, έχουμε ήδη περίπου 8.000 νεκρούς στην Ελλάδα, ως να είναι πόλεμος. Και πού στην Ελλάδα, όπου η κατάσταση από την αρχή ελέγχθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό, τώρα πάει να ξεφύγει, αλλά συγκριτικά με άλλες χώρες η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ πολύ καλό επίπεδο. Εγώ τι βλέπω, κυρία Βακεφιανάκη, όλα είναι πάρα πολλά σε αυτόν τον κόσμο, να μην πω απολύτως όλα, είναι θέμα αγωγής και η σχέση κράτους και πολίτη, πολίτης και πολιτεία είναι μια διαταραγμένη σχέση. Θα σας πω το εξής. Ακούω από το μπάρμπα μου το Χαρίδημο, ο οποίος τον μακαρίτη πλέον εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε ακούσει ως παιδιά με τα αδέρφια μου το εξής. Είχε έναν γείτονα εκεί σε μια περιοχή στο χωριό της Ανατολής κοντά. Ήταν γνωστό ότι αυτή η Ανατολή, αυτή η περιοχή της Ανατολής είχε πάρα πολλούς σκορπιούς. Αυτός λοιπόν σηκώνε πέτρες για να φτιάξει έναν τράφο, ένα τρόχαλο όπως το λέμε. Είναι, ξέρετε, πέτρες, ο σωρός από πέτρες. Ναι, ακριβώς. Χτίζεται ο τείχος σε εισαγωγικά, χωρίς ασβέστη, χωρίς λάστιχο, χωρίς τίποτα. Και είναι πολύ συνηθισμένο στις πλαγιές να κάνεις αυτούς τους στίχους για να συγκρατείς το χώμα. Καθώς σήκωνε λοιπόν ο καημένος την πέτρα από κάτω, είχε ένα σκορπιό και τον δάκωσε. Και τον ακούνε, λέει εκεί, έλεγε ο Μπαρμπουκελί, ανάθεμάσαι για κράτος. Συγγνώμη για την φράση. Ναι, ναι. Και έκνευε και φώναζε. Του λένε, μα τι συμβαίνει. Θωρής μου, λέει, ο σκορπιός με δάγκωσε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ό,τι μας συμβαίνει στο κράτος το ρίχνουμε. Είναι μια συνήθεια που συχνά συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες, αλλά εμάς βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Λέγεται ότι το κληρονομήσαμε από την Τουρκοκρατία, όπου ήταν ο εχθρός, ο κατακτητής, και τα βάζαμε πολύ εύκολα μαζί του. Νομίζω όμως ότι δεν δικαιολογείται πλέον να το σέρνουμε, και αν αυτή είναι η αφετηρία του. Η αγωγή πρέπει να μας φέρει σε ένα επίπεδο που να σταματήσει αυτή η διαταραγμένη σχέση ανάμεσα στην πολιτεία και στον πολίτη. Έτσι, ναι, σας πω τώρα, προχθές είχα πάει εδώ στο Βραχότυπο, στα βόρεια του, στο Κοκκίνιο Χάνι, και επειδή είναι βουνό, μοναξιά, οι κατοικίες εκεί είναι η μια μπορεί και 50 μέτρα απόσταση από την άλλη, θεώρησα καλό να προχωρήσω λίγο χωρίς μάσκα, από τις σπάνιες φορές, και περνούσαν δύο παιδιά, νέα παιδιά έφηβοι στην μαθητές γυμνασίου, εκτιμώ ότι θα ήταν, τα οποία κρατούσαν τη μάσκα όπως συνήθως τη φορούσαν στο πηγούνι. Λέω, παιδιά, συγγνώμη, εδώ πώς είναι τα πράγματα, πρέπει να φοράμε μάσκα? Μου λέει, κύριε, αν ρωτάτε για την αστυνομία, όχι, δεν έρχεται εδώ πάνω ποτέ. Αν είναι για τον κορονοϊό, όταν πλησιάσετε να μιλήσετε σε κάποιους, φορέστε την.
Και εκεί συνειδητοποιώ για μια ακόμη φορά ότι έχουμε τελικά δύο εχθρούς. Ένα τον αστυνομικό και έναν τον κορονοϊό. Έτσι η πολιτεία λοιπόν παίρνει μέτρα για να μας προστατεύσει. Εμείς δεν τα τηρούμε. Η πολιτεία αναγκάζεται να πάρει ακόμα πιο αυστηρά μέτρα και να κάνει πιο αυστηρό έλεγχο για την τήρηση των μέτρων και εμείς αντιδρούμε ακόμα πιο έντονα προς την πολιτεία και ειδικά τον τελευταίο καιρό το βλέπουμε σχεδόν κάθε φορά που λαμβάνονται νέα μέτρα και έχουμε δύο πραγματικότητες. Μια πραγματικότητα που προσπαθεί να δημιουργήσει το κράτος, η κυβέρνηση, το κράτος, και μία άλλη που ζούμε εμείς οι ίδιοι. Και ένας φαύλος κύκλος όμως. Ακριβώς, Ελένη. Γίνεται ένας φαύλος κύκλος μέσα από τον οποίο πανηγυρίζει και κάνει πάρτι ο κορονοϊός. Ξέρετε, πάνω σε αυτό που λέτε βέβαια, είχαμε χθες μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και επειδή είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, μας έχουν ζητήσει φίλοι ακροατές να ξανακουστεί η συνέντευξη, αυτή έχει ηχογραφηθεί, από τον κύριο Αλέξανδρο Κεσόπουλο, είναι καθηγητής συνταγματολόγος στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σε σχέση με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που είναι όντως πρωτοφανή, και τη σχέση και τη συμπεριφορά, αν θέλετε, πολιτείας και πολιτών, δηλαδή μήπως ενώ θα πρέπει να ακούμε μάλλον τους ειδικούς, μπαίνει και ένα θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως προς τι, αν αυτά είναι τα καταλληλότερα ή τα πιο αποτελεσματικά μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η εκάστοτε κυβέρνηση, η εκάστοτε εξουσία. Ναι, εξουσία. Κοιτάξτε, συμπτωματικά, γιατί σας ακούω, είναι το πρόγραμμα μου τέτοιο που βρίσκομαι στο σπίτι, συνήθως αυτές σας ακούω, εξαι συμπτωματικά δεν άκουσα όλη την εκπομπή, άκουσα ένα μικρό μέρος, αλλά οπωσδήποτε έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι είπε ο αγαπητός συνάδελφος, εγώ νομίζω όμως ότι τι είναι κατάλληλο και ποιο είναι το ΑΚ. Δεν είναι όλο αυτό εύκολο να το προσδιορίσει κανείς. Mm-hmm. Θα το κρίνει εκ του αποτελέσματος και θα κάνει διορθωτικές κινήσεις μετά. Λύσεις έχουμε, κύριε Πυριωτάκη. Συγγνώμη. Λύσεις, έστω έτσι όπως είναι η κατάσταση, με δεδομένη τη δική μας τη συμπεριφορά, τη δική μας την αγωγή αν θέλετε, τις αποφάσεις τις πολιτικές αποφάσεις και τις αποφάσεις των λοιμοξιολόγων. Πού πάμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε? Εγώ τη στηρώ ως πολίτης, κυρία Βακεφιανάκη, γιατί θεωρώ ότι και αν δεν είναι πλέον κατάλληλες, πάντως είναι πιο κατάλληλες είναι πιο κατάλληλοι εκείνοι να αποφασίσουν από εμένα. Ξέρετε, ακούω πάρα πολύ συχνά, καλά, γιατί απαγορεύουν το ψάρεμα, γιατί δεν μπορώ να πάρω τη γυναίκα μου και να πάω στην παραλία να κάνω το μπάνιο μου ή και τα λοιπά. Όταν το σκέφτομαι εγώ αυτό, είναι γιατί βλέπω την παραλία και τη ζηλεύω και είναι αδιανίκη, είναι ερημική η παροιμία. Εάν όμως επιτραπεί αυτό, τότε η παραλία μπορεί και είναι αναμενόμενο να μεταβληθεί σε μια μεγάλη εστία μόλυνση, γιατί θα γίνει συνωστισμός. Δεν τα βλέπουμε στις πλατείες, δεν τα βλέπουμε στις παραλίες παλαιότερα στην Αττική και παντού και στη Θεσσαλονίκη προχθές. Ναι. Ευελπιστούμε και στο εμβόλιο, κύριε Πυριωτάκη. Νομίζω ναι. Έτσι, αυτό είναι για όλους. Πάντως υπάρχει το εξής παράδοξο για τους Έλληνες, ας με επιτρέψει να το πω. Ναι. Εγώ αυτό βλέπω κάθε φορά. Είδες και τα παιδιά με ρώτησαν, αν λες για τον αστυνομικό, ναι, ναι, φτάσαμε σε ένα σημείο που φοβόμαστε το πρόστιμο
και δεν φοβόμαστε το θάνατο, τον κορονοϊό. Mm-hmm. Κι ας είναι 8.000 δίπλα μου. Mm-hmm. Βέβαια εδώ ευθύνεται και το γεγονός, κύριε Βαρκεθιανάκη, νομίζω ότι ο εχθρός είναι αόρατος. Γιατί αν ήταν οι κοροϊοί ορατοί και τους βλέπαμε και ήταν ας πούμε σαν μικρές μαύρες γάτες και μου έλεγες πάμε έξω μια βόλτα και εγώ έβλεπα τους δρόμους, τους τόπους γεμάτο μαύρες γάτες, κορονοϊούς, θα έλεγα τρελός είσαι, εκεί θα πάω. Αυτό συμβαίνει τώρα με τα κρούσματα, μόνο που είναι αόρατοι οι κορονοϊοί και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο. Έτσι φτάσαμε να μην κάνουμε εχθρό μας, να μην θεωρούμε εχθρό μας τον κορονοϊό, αλλά το κράτος που μας δεσμεύει και μας περιορίζει και δεν μας αφήνει να κινηθούμε και να κάνουμε αυτό που εμείς επιθυμούμε κλπ. Είναι μια περίεργη κατάσταση που τη ζούμε. Είναι πρωτοφανής. Πρωτοφανής για την ανθρωπότητα ολόκληρη όχι, αλλά για τις γενιές που είναι σήμερα εν ζωή, ναι. Η τελευταία πανδημία ήταν το 1918 με τη λεγόμενη Ισπανική γρήπη, όπου εσέρισε 50 εκατομμύρια πληθυσμό σε όλο τον κόσμο. Και ακούστε, τότε δεν ήταν η παγκοσμιοποίηση που υπάρχει σήμερα. Γιατί νομίζω ότι όλοι μας τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Αυτό δηλαδή που με απασχολεί εμάς εδώ στο Ηράκλειο, απασχολεί όλη την Κρήτη, όλη την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη, όλη την Υδρόγειο από το νοτιότερο σημείο του νοτιού πόλου ως το βορειότερο σημείο του βορειού πόλου. Ναι. Καταλάβατε τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Να το, εδώ, αυτό είναι το πιο ικτρό παράδειγμα της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Πρέπει λοιπόν όμως να συνειδητοποιήσουμε τους κινδύνους. Τρόμαξα πάλι με τις 4.300 κρούσματα. Ναι, η αλήθεια μακάρι είναι πως είναι πολλά. Μακάρι να είναι η κορύφωσή του και να έρθει η αποκλιμάκωση. Και κάποια στιγμή αυτό θα συμβεί. Αλλά λάβουμε κι εμείς τα μέτρα μας. Και αυτό, λαμβάνοντας τα μέτρα μας, να αισιοδοξούμε κύριε Πυργιωτάκη ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή, αλλά ότι ελπίζω θα ορθοποδήσουμε και πάλι. Ναι, ναι. Ελπίζω ότι θα είναι σύντομα, κυρία Βακεφιανάκη, το είπατε κι εσείς με το εμβόλιο. Βέβαια και εδώ πάλι θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και μετά το εμβόλιο. Βεβαίως. Εγώ ήρθε η ηλικία μου, έκανα πριν λίγες μέρες τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Αλλά σας εξομολογούμε ότι δεν άλλαξε με κανένα τρόπο η ζωή μου. Mm-hmm. Προσέχω με τον ίδιο τρόπο που προσέχω από την πρώτη στιγμή. Και τώρα πρέπει να σφίξουμε τα δοντάκια μας μέχρι και να κάνουμε υπομονή και να βάλουμε τα δυνατά μας μέχρι ότου εμβολιαστεί ο μεγάλος πληθυσμός. Γιατί τότε ο κύριος κορονοϊός που θα έρθει μέσα μου για να επιβιώσει και να σωθεί, θα βρει μέσα τα αντισώματα που μου δημιουργεί το εμβόλιο και δεν θα του κάνω τη χάρη. Δηλαδή αντί να έχω εγώ μόνο τα μέτρα να προστατέψω τον εαυτό μου, όπλα, αυτά υπάρχουν όπλα μέσα του οργανισμού. Και κύριε, να κάνουμε υπομονή, γιατί κάτι καλό θα δείτε αυτό. Με αυτό, κύριε Πυργιωτάκη, νομίζω ότι έτσι αισιόδοξα πρέπει να κλείσουμε. Ναι, το έχουμε ανάγκη αυτό, το έχουμε πραγματικά ανάγκη. Κοιτάξτε, ναι, θα αφήσει και τα θετικά της αυτή η πανδημία, μην νομίζετε. Ναι, ναι, νομίζω ότι ήδη η τηλεκπαίδευση είναι μια κατάσταση που πρέπει να την αξιοποιήσουν τα σχολεία. Ήδη η τηλεεργασία, η εργασία από το σπίτι, αν αυτό αξιοποιηθεί σωστά από εργοδότες και εργαζόμενους, ξέρετε τι μεγάλη ανακούφιση θα επιφέρει αυτό το πράγμα και ηλεκτρονικές διευκολύνσεις για την οικογένεια. Έχουμε, δηλαδή η γραφειοκρατία έχει μειωθεί σε κάποιους τομείς, είναι βέβαια σημαντικό και αυτό. Ο Πυρακάκης, μπράβο του, έχει κάνει θαύματα. Για να δούμε, κύριε Πυργιωτάκη. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η πανδημία, έτσι όπως μας τρίμωξε όλους πολιτικούς και πολίτες και πολιτεία, θα στύψουμε το μυαλό μας και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε
αυτά τα οποία τώρα τα βρήκαμε εξαιτίας της ανάγκης και όταν θα κατασταλάξουν τα πράγματα, διότι κάποια στιγμή θα κατασταλάξουν και θα μπούμε πάλι στην ομαλότητα, αρκεί να μην ξεχνάμε αυτά που πρέπει να μας κρατήσουν σε επιφυλακή και να μας βοηθήσουν να συντομεύσουμε το διάστημα. Αυτό κρατάμε, κύριε Πυριωτάκη, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτές τις σκέψεις που μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι να ήμασταν λίγο χρήσιμοι στον κόσμο. Όπως είπαμε, δεν θα λέγαμε καινούργια πράγματα, δεν υπάρχουν πια καινούργια. Αλλά θα τονίσουμε μερικά σημεία λόγω της περίστασης, γιατί πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας ξανά. Είδατε την πρώτη συνέναρξη αυτής της ιστορίας που ακούγαμε όλοι το κράτος και το κράτος πρόσεχε και για το νου του κλπ. Ήμασταν οι καλύτεροι του κόσμου. Πρέπει να είμαστε όλοι, έχουμε ένα κοινό στόχο και αυτόν πρέπει να βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή Εγώ συνέχεια σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους.